απέδωσε το κτίριο που ανήκε στο δημόσιο, στο δημόσιο. Υπάρχουν επιχειρήματα και απόψεις υπέρ του να έχουμε μια συμπάθεια ή τέλος πάντων μια ανοχή προς τις καταλήψεις. Ο αριστερός τύπος δεν είναι ένας πρώτα απ' όλα, υπάρχουν διάφορα έντυπα. Γι' αυτό είπα ο αριστερός τύπος, αλλιώς θα έλεγα η εφημερίδα σας. Ναι, αλλά είναι, όχι, μην του πείτε ότι η εφημερίδα μας, γιατί η κριτική που κάνουμε ξεκινάει αλλού και τελειώνει αλλού. Να πω ένα παράδειγμα. Μ' άρεσε η ορολογία που είπε εδώ η κυρία Ράπτη προηγουμένως για τον κλεφτοπόλεμο. Εδώ έχουμε οδηγηθεί σε μια κυρίαρχη κατάσταση κλεφτοπόλεμου, χωρίς να βλέπουμε την ουσία. Άρα τι θέλετε, πιο πολύ αστυνομευσία, θέλετε να πούμε. Όχι, όχι. Θέλουμε τον νόμο και την νομιμότητα με όλες τις προδιαγραφές του και με σχέδιο και με στάση συμπαράστασης και αλληλεγγύης από τους πολίτες. Ακούστε με λίγο λοιπόν. Αυτό είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αφήστε τα λόγια. Γιατί ξέρετε, μεταξύ μας είμαστε υποκριτές. Η υποκρισία περισσεύει. Τώρα, όχι μόνο στην πολιτική σκηνή. Δεν είμαι πραγματικά. Έχει πάει για εσάς. Να το λέω. Άλλο λέω. Αναφέρομαι πρωτίστως στην πολιτική ευθύνη που έχει την υποκρισία της, γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης αυτή τη στιγμή έχει προτάξει ένα υποτιθέμενο σχέδιο, το οποίο όχι μόνο δεν απαντάει και θα με θυμηθείτε, τον προς-πίσω, ας πούμε, του Κουκακίου είναι χαρακτηριστικό. Τι, όχι τι απλά κλεφτοπόλεμος. Έχετε κάποια άλλη λύση? Εγώ δεν έχω δεν είμαι ο υπουργός. Εγώ, αλλά προσπαθώ να σας πω τη λύση. Επειδή έχω έρθει από την Ιταλία, ξέρετε πόσες καταλήψεις είναι επί 30-40 χρόνια στην Ιταλία σε διάφορες πόλεις? Είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της Ιταλίας, νομίζετε? Είναι χρήσιμο να υπάρχει. Όχι, σας λέω ένα παράδειγμα γειτονικής χώρας. Όχι, αλλά αν ήταν δικό σας το κτίριο, δεν θα το λέγατε. Παράδειγμα, έτσι, μα δεν είναι δικό μου καταρχήν. Αν ήταν δικό μου, θα την προστάτευα περισσότερο την ιδιοκτησία μου. Και το δέχομαι. Ο Ευαγγελισμός προστάτευσε την ιδιοκτησία του στο Κουκάκι. Ενδιαφέρθηκε 30 χρόνια που ήταν η κατάληψη, 20-10 πόσα ήταν. Ακούστε με να δείτε. Γιατί ο Ευαγγελισμός δεν έχει διοίκηση, δεν έχει αρμόδιο. Και τώρα, μα είδατε κανένα περίοικο να διαμαρτυρήθηκε για τις καταλήψεις? Να το καταλάβω. Ο κύριος Συνδαρές φαίνεται ότι διαμαρτυρήθηκε. Ο κύριος Συνδαρές θα συνιστούσε σε όσους μας βλέπουν και άλλους να μην διαβάσουν αυγή, να διαβάσουν τη συνέντευξή του στην Καθημερινή. Ήταν εξαιρετική. Ήταν εξαιρετική συνέντευξη και του συναδέλφου, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά και του κυρίου Συνδαρέ. Εγώ καλύτερη συνέντευξη δεν είδα πουθενά και δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαβάζει ο πολίτης οποιαδήποτε εφημερίδα. Όχι το μακελιό πάντως, για να συνεννοηθούμε, γιατί δεν τη θεωρώ εφημερίδα, τη θεωρώ χειρίστη πατσαβούρα και το λέω άλλη μια φορά ευθέως. Αυτή είναι η δημοκρατία όμως. Υπάρχει λόγος. Είναι δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Το ότι δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας όταν γράφει για τη σημερινή υποψήφια πρόεδρο αυτά που έγραψε. Για το δήμαρχο Αθηναίων αυτά που έγραψε. Για υπουργούς και την κυβέρνηση τη σημερινή και τη θεσινή. Δεν είναι η μόνη. Συγγνώμη. Δεν βλέπω εγώ σε άλλη εφημερίδα. Σε άλλη εφημερίδα να γράφει κάθε μέρα το Α και το Β. Μη συνεχίσετε. Δεν έχω δει να μου τη δείξετε. Και να το συζητήσουμε. Είναι ακραίο παράδειγμα και κρύβεται. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΥΑ τον διέγραψε ομοφόνος και διαπαντός τον κύριο Χίο. Για να συνεννοούμαστε. Πρέπει λέω να κλείσετε γιατί τελειώνει. Επειδή όμως φύγαμε από τον Όλυμπο και πήγαμε στα υπόγεια, μου επιτρέψετε να πω κάτι για το προηγούμενο. Και τι άλλο μπορούσε να έχει κάνει η κυβέρνηση? Υπήρχε το G7 που συναποτέλεσε μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον τέος Πρωθυπουργό, να είμαστε σωστοί, τον κύριο Τσίπρα, των μεσογειακών χωρών. Αυτό θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, πήγα γιατί θέλω τόσο βίζα και να το τελειώσω. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να έχει πάρει μια πρωτοβουλία έκτακτη μετά τον Οκτώβρη και πριν τα τωρινά, να προσπαθήσει και να έβλεπε ποιος θα τα αποκρινόταν ή όχι αυτές οι 7 χώρες της Μεσογείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσουν περισσότερο και καλύτερα για το θέμα. Μάλιστα. Ένα, δεύτερο. Επειδή θα τελειώσουμε, θα είστε καλοί κορεσπότες. Μα πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που λέτε το έκανε. Σιγά σας παρακαλώ. Έχω φέρει το ημερολόγιο για το καλή χρονιά που βγάλαμε ως εφημερίδα για τους δύο οικοδεσπότες. Καλή χρονιά και ευχαριστούμε και εμείς όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε την κυρία Ζωή Ράπτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας ευχαριστώ. Τον κύριο Ψυχογιό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Τον κύριο Βλάχο, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής. Και βέβαια τον κύριο Στούμπο, συνάδελφο δημοσιογράφο από την εφημερίδα Αυγή. Ευχαριστούμε και για τα δώρα, κύριε. Ευχαριστούμε και για τα δώρα. Είναι το ημερολόγιο που βγάλαν και άλλοι. Ωραία. Και εμεί βγάλαμε το δικό μας. Να το δείτε, να μας πείτε και μια γνώμη. Θα σας πούμε. Εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Κατέναν να ευχηθούμε, φαντάζομαι, να είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Αν και πόσο ήρεμο μπορεί να είναι με τη διάσκεψη να συμβαίνει. Την Κυριακή σε alert όλοι. Τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ με πολύ σχολιασμό για όλα όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Μόνος σου θα είσαι. Α, ναι, σωστά. Θα είμαι μόνος μου. Τη Δευτέρα το βράδυ μαζί λοιπόν. Καλή συνέχεια. Ήρθε το νέο Essex. Χάρη στις 3 νέες μοναδικές του συνθέσεις, εξαφανίζει τους δύσκολους λεκέδες, απελευθερώνει άρωμα σε κάθε άγγιγμα του ρούχου, αφαιρεί λεκέδες και οσμές σε μία μόνο πλήρη.